Η αδερφή του Γιώργου Λιγκερίδη μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τον αστυνομικό που έφυγε από τη ζωή μετά από 20 ημέρε νοσηλεία. Η ίδια τόνισε πω κι εγώ όταν ζωντανό και μοραγούσε μέχρι θανάτου και ήταν όρθιο και πάλευαν όλοι να τον κρατήσουν, παρόλα αυτά συνεχίζονταν τα επεισόδια. Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο αστυνομικό έχασε τη ζωή του τρει μήνε μετά τον τραυματισμό του από ναυτική φωτοβολίδα στη διάρκεια οπαδικών επεισοδίων του Ρέντι. Ο Γιώργο, όπω είπε, η αδερφή του αγαπούσε πάρα πολύ τη δουλειά του. Ήξερε ότι μπορεί να κινδυνεύσει, είχε ξανατραυματιστεί, αλλά πήγαινε μπροστά να κάνει το καθήκον του, γιατί αυτό έπρεπε να κάνει. Ακόμη η ίδια, είπε, εκείνο το βράδυ τον χτύπησε αυτή η ναυτική φωτοβολίδα που ξέρω ότι δεν σβήνει και κάτω από το νερό. Ένα άνθρωπο κι εγώ τον ζωντανό και μοραγούσε μέχρι θανάτου και ήταν όρθιο και πάλευαν όλοι να τον κρατήσουν. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονταν τα επεισόδια. Όπως τόνισε η αδερφή του, η καρδιά του δεν άντεξε. Πάλεψε 20 ημέρες και εγώ όταν έχασε όλο του το αίμα. Άδειασε από αίμα και γι' αυτό έπαθε ανακοπή. Δύο ανακοπές. Επίζησε από αυτό, παλεύει στο νοσοκομείο για 20 ημέρες, μπήκε στο χειρουργείο για να του κόψουν το πόδι. Έκανε το χειρουργείο, το ξεπέρασε και αυτό, αλλά κάποια στιγμή η καρδιά του δεν άντεξε. Με δάκρυα στα μάτια η Κατερίνα περιγράφει την πιο δύσκολη στιγμή από τον τραυματισμό του αδερφού της. Όταν έμαθα ότι ο Γιώργος χτυπήθηκε το δουλεύαμε μέσα μας για το χειρότερο και μετά όταν μου ανακοινώθηκε ότι απεβίωσε γιατί ό,τι αγαπούσα περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο το έχασα. Σκέφτομαι ότι με προσέχει και είναι δίπλα μου. Ελπίζω κάπου να είναι και να με βλέπει.